Μαζί μα, κυρίε και κύριοι, είναι ο διευθυντή του ΣΚΑ 100,3, ο Βασίλη Κιώτη. Βασίλη, καλησπέρα. Για να είμαστε πιο σωστοί, μετά τη σημερινή ψηφοφορία, ακολουθεί το δικαστικό συμβούλιο από το οποίο θα ρηφθεί ο κύβο ω προ την παραπομπή ημί του Δημήτριου Παγκελόπουλου και των μη πολιτικών προσώπων στο ειδικό δικαστήριο. Άρα, το δεδομένο ότι απόψε, το βέβαιο, κλείνει ο πολιτικό κύκλο τη διερεύνηση. Τα πρώτα συμπεράσματα. Ναι, ε, κλείνει αυτό που λέμε πολιτική αντιπαράθεση. Εδώ τώρα η δικαιοσύνη θα αναλάβει το φάκελο και θα τον πάει όπου νομίζει να τον πάει. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι από έξι μήνες κοινοβουλευτικών ερευνών, όνου που παρήλασαν μάρτυρες, έγιναν καταγγελίες, ούτε σήμερα εγώ άκουσα κάτι για αυτό που λέμε για την ταμπακέρα. Δεν άκουσα κάποιον από την προηγούμενη κυβέρνηση τον κύριο Παπαγγελόπουλο, ακόμα και τον κύριο Τσίπρα, να μα πει για τι καταγγελίε που έκαναν επωνύμω εν ενεργεία εισαγγελεί, τι έχουν να πούν. Ακούσαμε καταγγελίε για το παρακράτο τη δεξιά που αναβιώνει. Δεν ακούσαμε τίποτα για όλα αυτά που προέκυψαν και στα οποία, με βάση τα οποία στοιχειοδετούνται τα αδικήματα. Αντιθέτω, ακούσαμε κάτι άλλο που εγώ ομολογώ δεν το έχω ξανακούσει. Ακούσαμε και το απόσπασμα νωρίτερα. Είπε ο κύριο Τσίπρας ότι η εθνική ενότητα είναι εθνική παρακαταθήκη όταν έχεις κρίσει όπως αυτή που έχουμε ε, με την τουρκική προκλητικότητα. Αλλά είπε για ποια ενότητα μας μιλά η κυβέρνηση όταν κυλά τη χώρα στο βούρκο. Δεν κατάλαβα τι εννοεί. Εννοεί ο κύριος Τσίπρας ότι για να δώσει... Ε, συνένεση για να συμβάλλει στην εθνική ενότητα που ζητά ο Πρωθυπουργό, θα πρέπει η κυβέρνηση να διαγράψει όλε τι καταγγελίε για σκάνδαλα, θα πρέπει να ξεχάσουμε τον κύριο Παπαγγελόπουλο, τον κύριο Παπά, το Μάτι, τη Μάνδρα, τα κύθυρα που ξανανοίγουν τώρα ε, η εισαγγελία. Ε, 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 γιατί, ε, για να δοθεί η εθνική ενότητα. Καταρχά, δεν θυμάμαι να το έκανε αυτό ο κύριο Τσίπρα όταν ήταν κυβέρνηση. Θυμάμαι πολύ καλά ότι ζητούσε εθνική συνένεση για το θέμα των Σκοπίων και παρέπεμπε ταυτόχρονα δέκα πολιτικά πρόσωπα. Ζητούσε εθνική ενότητα για τα ελληνοτουρκικά και ταυτόχρονα έκανε εξεταστική για την υγεία. Και, εν πάση περιπτώσει, εθνική ενότητα με σφουγγάρι δεν γίνεται. Βασίλη Χιώτη, να σε ευχαριστήσουμε.